Θέλουμε να απαντήσετε βασικά ζητήματα. Καταρχάς, για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στον χώρο. Μετά την εκένωση της κατάληψης, εκ μέρους όλων των φοιτητικών συλλόγων Θεσσαλονίκης, εκφράζουμε την επιθυμία μας να φύγετε από το χώρο, να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος μέσα στο Πανεπιστήμιο να υπάρχουν δυνάμεις καταστολής. Θέλουμε βάσει αυτού του αιτήματός μας να απαντήσετε για την αποχώρησή σας από το χώρο. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μεταβιβάσω το αίτημά σας στο κέντρο επιχειρήσεων και να σταματήσω. Ποιος είναι ο λόγος της παρουσίασης εδώ πέρα, εφόσον έχει τελειώσει και η κατάληψη της Βρετανίας? Να σας πούμε κάτι. Και χθες το θέσαμε αργά το απόγευμα το αίτημα αυτό εδώ. Και θα περιμέναμε σήμερα να υπάρχει μια απάντηση. Αυτές τις εντολές έχουν γίνει. Σύμφωνοι. Δεν μπορώ να Ήρθαμε χθες να θέσουμε το ίδιο αίτημα απαιτώντας να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό που μας είπατε ήταν ότι θα διαβιβάσετε το αίτημα. Σήμερα ερχόμαστε και παίρνουμε μια ίδια απάντηση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, εδώ πέρα συνεχίζει να εκτελείται ένα σχέδιο αστυνομοκρατίας στο χώρο μας, στο Πανεπιστήμιο. Ο Πρίτανης, το Απιθύτα Παπαϊωάννου, θα πρέπει επιτέλους να βγει και να λογοδοτήσει. Όταν μπαίνουν οι εργαζόμενοι και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, δεν μπορούν να μπαίνουν οι φοιτητές. Και όταν ρωτήσαμε ως προς τη διάρκεια, μας είπαν επαόριστο μέχρι να δοθούν νέες εντολές από την ιεραρχία ή από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ακόμα και φοιτητές ιατρικής που πηγαίνουν στο ΑΚΕΠΑ για να κάνουν τον γιατρό. Αυτό επιχειρησιακά νομίζω ότι μπορείτε να το απαντήσετε, αν όντως είναι έτσι, και αν είναι έτσι, πότε θα σταματήσει. Σύμφωνα με τις εντολές που έχετε εσείς. Μπορείτε να απαντήσετε τα βασικά ερωτήματα που θέλετε. Έχω αποκτήσει ένα μικρό. Τώρα κάτι άλλο. Απλά όσο δηλαδή, εμείς εδώ περιμένουμε εδώ πέρα. Είμαστε φοιτητές, καθηγητές, εργαζόμενοι. Και περιμένουμε τον λόγο από την αστυνομία για το αν θα βγούμε στον χώρο μας.